Θέλω να ξεκινήσω. Βλέπω σήμερα το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας ναυτεμπορικής, όπου λέει «Ποντάρουν οι ξένοι στην ελληνική οικονομία, αισιοδοξία οίκων για υπεραπόδοση στο χρηματιστήριο, αποκλιμάκωση απόδοση σε δεκαετούς». Το βλέπετε κι εσείς. Και θέλω να ρωτήσω, η εικόνα η δική σας, η εκτίμησή σας, η εμπειρία σας, τι σας λέει, ότι όντως πηγαίνουν τα πράγματα πολύ καλύτερα και θα βγούμε από τις δυσκολίες κάποια στιγμή? Μετά τις εκλογές εννοείται, το καταλάβατε. Ναι, ναι. Τα πράγματα θα πάνε πράγματι καλά, εκτός αν συμβούν εξαιρετικά διεθνή γεγονότα τα οποία θα τα ανακόψουν. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ξεκινάμε από πολύ χαμηλό σημείο. Εμείς έχουμε υποστεί μια μεγάλη καταστροφή στην περίοδο του 9-19, ναι. 2009-2019. Επομένως ξεκινάμε από πολύ χαμηλά. Και επιπλέον αυτού είχαμε και την τύχη να έχουμε μεγάλο όγκο κεφαλαίων, ανέλπιστα μεγάλο όγκο κεφαλαίων, και λόγω της πανδημίας και λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης. Που αυτό κάτω από κανονικές συνθήκες δεν θα ήσαν διαθέσιμα αυτά τα κεφάλαια για μας. Είναι μια χρυσή ευκαιρία λοιπόν για τη χώρα να εκμεταλλευτεί αυτά τις εκατοντάδες δισεκατομμύρια τα οποία θα με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα αναμοχλευτούν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το θέμα είναι η διαχείριση βέβαια, κύριε καθηγητά. Πώς θα γίνει η διαχείριση? Εκεί είναι το σημαντικό. Εκεί είναι το στίχημα. Θα έχουμε ξαναπεί από την εκπομπή σας ότι πρέπει να γίνει σωστή διαχείριση. Ακριβώς. Γιατί αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία. Δεν πρόκειται να έχουμε πάλι τέτοια ευκαιρία για να κλείσουμε το επενδυτικό κενό των 100 δισεκατομμυρίων που είχαμε την προηγούμενη δεκαετία. Αυτή τη δεκαετία της καταστροφής. Ναι. Επομένως πρέπει να αναπληρώσουμε τις επενδύσεις της τάξης των 100 δισεκατομμυρίων, να ξαναφτιάξουμε την βιομηχανική βάση της χώρας και να επικεντρωθούμε σε αυτούς τους 4-5 τομείς που πρέπει από εδώ και πέρα. Διότι σε αυτούς τους τομείς εχμής, τεχνολογικής εχμής, θα δημιουργηθούν και οι καλές θέσεις εργασίας που θα ξαναφέρουν τα παιδιά του brain drain πίσω και θα εξασφαλίσουν και καλούς μισθούς για τους αποφύτους των πανεπιστημίων που επίσης έχουν κάνει καλές σπουδές. Και έτσι θα τραβηχτούν και οι υπόλοιποι μισθοί προς τα πάνω. Δεν υπάρχει καμιά άλλη μαγική λύση. Έχετε δίκιο. Δηλαδή, αν δεν ηγηθούν αυτοί οι 4-5 τομείς που πρέπει να δώσουμε έμφαση τα επόμενα χρόνια και να επενδύσουμε εκεί το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων που έχουμε, δεν θα μπορέσει η οικονομία να τραβήξει και όλο τον άλλο πληθυσμό των εργαζομένων και θα παραμείνουμε σε χαμηλά επίπεδα και ειδικεύσεων και μισθών. Μάλιστα. Επομένως, είναι μια χρυσή ευκαιρία για τη χώρα να επωφεληθούμε τώρα πλέον και να πάμε πολύ καλά και να κλείσουμε και τα κενά της προηγούμενης καταστροφικής δεκαετίας. Όπως το περιγράφετε, κύριε καθηγητά, καταλαβαίνω ότι αυτοί οι τομείς που αναφέρεστε, μιλάμε για παραγωγικούς τομείς. Έτσι ακριβώς είναι. Είναι καταρχήν ο αγροτικός τομέας που πρέπει να ξαναφτιαχτεί από την αρχή. Όλος ο αγροτικός τομέας με βάση την τελευταία διεθνώς τεχνολογία στις καλλιέργειες, να γίνει αναδιοργάνωση του τρόπου με τον οποίο παράγουμε, δηλαδή να συγκεντρώσουμε τους κλήρους και τις μικρές περιουσίες σε μεγάλες μονάδες, να φτιαχτούν τοπικές εταιρείες, μία σε κάθε δήμο, με βάση μια μελέτη που έχουμε κάνει στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, για να μπορέσουν να γίνει δυνατή η καλλιέργεια αυτών των εδαφών τα οποία έχουν εγκαταληφθεί εδώ που τα λέμε τα τελευταία χρόνια. Άρα μιλάτε γενικώς για ένα νέο αγροτικό παραγωγικό μοντέλο που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα, έτσι είναι? Έτσι είναι. Επίσης έχουμε τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Έχουμε την αμυντική βιομηχανία, η οποία για ευνόητους λόγους πρέπει να αναπτυχθεί από το μηδέν, γιατί και εκεί κάναμε το λάθος και τα διαλύσαμε όλα. Έχουμε τις τεχνολογίες αιγμής πληροφορικής, που υπάρχει ατέλειωτη ζήτηση και εντός και εκτός χώρας για ειδικευμένα άτομα. Έχουμε την μεγάλη προσπάθεια της βιομηχανικής υποδομής που πρέπει να ξαναστηθεί από την αρχή σε μια σειρά από τομείς νέων τεχνολογιών αιγμής. Μάλιστα. Και ούτω καθεξής. Αυτά λοιπόν χρειάζονται την προσεκτική παρέμβαση του κράτους, διότι εδώ δεν πρέπει να έχουμε ψευδεστήσεις ότι μόνη της οικονομία θα τα λύσει όλα αυτά. Πρέπει το κράτος να κάνει έναν σοβαρό μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και να κατευθύνει τους πόρους προς αυτούς τους 4-5 τομείς. Είναι και με σημαντικό. Αυτόν τον τρόπο να ενταχθούμε στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας.
Δηλαδή να κάνουμε υπεργολαβίες για τις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες του πλανήτη, όπως έκαναν οι ανατολικές χώρες τα τελευταία 15 χρόνια και μας ξεπέρασαν και εμάς και πάρα πολλούς άλλους. Δεν υπάρχει για μικρές χώρες αυτοδύναμη ανάπτυξη, αλλά μόνο ένταξη στις μεγάλες παγκόσμιες αλυσίδες για να αυξήσουμε τις εξαγωγές και να υποκαταστήσουμε τις εισαγωγές. Και μαζί με όλα αυτά που περιγράφεται, σύν τον τουρισμό που τον έχουμε ούτως ή άλλως, θα είναι το εφαλτήριο για να φύγουμε από την κατάσταση που είμαστε σήμερα. Έτσι είναι. Ο τουρισμός, πολύ σωστά αναφέρατε, και έχει και σχέση με αυτά που λέγατε. Ναι, βέβαια, έχει σχέση, βέβαια, γι' αυτό το είπα. Ναι. Θέλει μια καινούργια επεξεργασία από την αρχή. Δηλαδή πρέπει να φτιάξουμε ένα μοντέλο το οποίο να αναβαθμίζει την ποιότητα των υπηρεσιών σε τέτοιο βαθμό ώστε να δικαιολογούνται μέχρι και διπλασιασμός των τιμών και μείωση του όγκου των επισκεπτών, διότι η χώρα δεν είναι δυνατόν να δέχεται 30 εκατομμύρια επισκέπτες από την Αθήνα μέχρι την Κρήτη σε αυτό το γεωγραφικό έδαφος. Ναι. Πρέπει λοιπόν να επανασχεδιαστούν όλα, διότι οι υποδομές δεν αντέχουν. Πρέπει να αυξήσουμε τις τιμές, λέω τώρα μια γενική προσέγγιση, να αυξήσουμε τις τιμές και να μειώσουμε τον αριθμό των τουριστών. Α, μάλιστα, κατάλαβα. Ώστε να διατηρήσουμε το εισόδημα και να ελαφρύνουμε τις υποδομές. Διότι στο τέλος, αν συνεχίσουμε με αυτούς τους ρυθμούς, σε 5-10 χρόνια θα καταστραφούν οι υποδομές των νησιών και της χώρας. Άρα αυτό θα είναι και μια ποιοτική αναβάθμιση. Τα οποία θα επηρεάσουν και αυτά. Θα είναι και μια ποιοτική αναβάθμιση του κόσμου που θα έρχεται, όπως το λέτε. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Πρέπει η Ελλάδα να γίνει ένας ποιοτικός, ναι, τουριστικός προορισμός, και αυτά τα μοντέλα έχουν δουλευτεί και είναι διαθέσιμα. Αλλά πρέπει και εδώ να μην τα αφήσουμε στην ελεύθερη αγορά όλα αυτά. Και φυσικά έχουμε ένα σοβαρός κρατικός σχεδιασμός για να επιβληθούν αυτά εκ των άνω. Έχουμε Ελλάδα που μπορεί να αξιοποιηθεί τουριστικά και από την Αθήνα και πάνω. Και όχι μόνο από την Αθήνα και κάτω μέχρι την Κρήτη, όπως πολύ ωραία το είπατε. Είναι. Έχουμε και πολλά, έτσι είναι, γιατί, πολλά μέρη και πάνω. Και η υπόλοιπη Ελλάδα το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ καλή και μπορεί αυτό να δεχτεί εκατομμύρια τουριστών. Επομένως, ένας καλός σχεδιασμός θα κατήφθινε κάποιους τουρίστες προς άλλες περιοχές της χώρας. Γιατί και εκεί υπάρχουν θάλασσες και εκεί υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα αρχαιολογικά, πολιτιστικά κλπ. Χρειάζεται λοιπόν σχεδιασμός, που είναι το αδύναμο σημείο μας, αλλά πρέπει επιτέλους να γίνουν και όλα αυτά για να πετύχουμε αυτή την γενική αναβάθμιση της χώρας. Τώρα θα κλείσω με ένα ερώτημα για τον καυγά που έχει ξεσπάσει το τελευταίο διάστημα μεταξύ των κομμάτων, κύριε καθηγητά, για το θέμα της φορολόγησης των έμεσων φόρων, των άμεσων φόρων. Πώς το βλέπετε σε όλο αυτό το σκηνικό, το προεκλογικό που έχει στηθεί μέχρι τώρα? Ναι, ναι. Σε κανέναν δεν αρέσει να πληρώνουν φόρους, αλλά εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι είμαστε η χώρα με την μεγαλύτερη φοροδιαφυγή και με την μεγαλύτερη διαρροή φορολογικών εσόδων. Και είναι και λόγω της φύσης της οικονομίας μας. Επομένως, ένας σοβαρός κρατικός σχεδιασμός θα προσπαθούσε να κλείσει τα προβλήματα που δημιουργούν τις αιτίες για την φοροδιαφυγή και για όλα τα φοροαποφυγή και όλα τα άλλα προβλήματα που οδηγούν σε περίπου απώλειες 10 με 15 δισεκατομμύρια κατέτος στην εισπράξη φόρων από το κράτος. Εκεί πρέπει να είναι η προτεραιότητα. Τώρα, κατά τα άλλα, κάθε κόμμα, ανάλογα με την πολιτική του φυσιογνωμία, μπορεί να έχει τις δικές του θέσεις. Για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ θέλουν να αυξήσουν τη φορολογία των μερισμάτων. Ναι. Για αυτά τα κόμματα δεν είναι κακό αυτό. Και αντίθετα, θα δείτε ότι εάν αυξηθεί η φορολογία των μερισμάτων, οι εταιρείες θα έχουν πλέον κίνητρο να κρατήσουν τα κέρδη μέσα στην εταιρεία και να κάνουν επενδύσεις, αντί να τα διανύμουν στους μετόχους. Επομένως, το θέμα είναι ευρύτερο και ανάλογα με την πολιτική φυσιογνωμία των κομμάτων μπορούν να διατυπωθούν τέτοιες εναλλακτικές προτάσεις. Δεν υπάρχει δηλαδή μία σωστή πρόταση για όλα τα θέματα όσον αφορά τη φορολογία, που είναι από τα πιο ευαίσθητα θέματα στην δημοσιονομική πολιτική. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά, εντάξει, όλοι το λέμε και κυρίως εσείς οικονομολόγοι, ότι η έμεση φόρη είναι η πιο άδικη φόρη. Ισχύει αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το θέμα με το ΦΠΑ και τον φόρο κατανάλωσης,
που το ζητάει και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η κυβέρνηση λέει ότι αν μειώσουμε το ΦΠΑ ή το φόρο κατανάλωσης, δεν θα επωφεληθούν οι ευάλωτοι και αυτοί που δεν έχουν, αλλά οι μεσάζοντες. Και γι' αυτό το κάνουμε, λέει η κυβέρνηση. Η αλήθεια είναι ότι και σε αυτή την θέση είμαστε στη χειρότερη κατάταξη της Ευρώπης. Δηλαδή, το κράτος αντλεί μέσω των έμεσων φόρων το μεγαλύτερο μέρος, γύρω στο 65% της γενικής φορολογίας. Τόσο, κάπου αυτό τόσο, είναι ιδιαίτερα αρνητικό για τα χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα. Ακριβώς. Και γι' αυτό δεν υπάρχει οικονομική αμφισβήτηση και άσχετα από το τι λέγεται δεξιά και αριστερά. Αυτό που έχει σημασία είναι να κάνουμε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, έναν σοβαρό ανασχεδιασμό του πώς μπορούμε να ανατάξουμε την μαύρη οικονομία, να μπορέσει το κράτος να εισπράξει περισσότερα χρήματα και έτσι να μειώσουμε και τους φόρους που επιβαρύνουν τους, κυρίως τα χαμηλά νοικοκυριά, τα χαμηλού εισοδήματος νοικοκυριά, και να μειώσουμε την έμεση φορολογία. Πού? Στα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα, που είναι γύρω στο 50%. Δεν είναι δυνατόν εμείς να έχουμε 15 ποσοστιαίες μονάδες παραπάνω επιβάρυνση των νοικοκυριών λόγω των έμεσων φόρων. Σε μια οικονομία η οποία βρίσκεται στην πρώτη τελευταία θέση σε κατακεφαλήν εισόδημα σε τιμές αγοραστικής αξίας. Ακριβώς. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου, να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα και στους ακροατές. Καλή συνέχεια.